Και ο Τάσο Στέλογλου λοιπόν βρίσκεται στο στούντιο για να δούμε τα βήματα από εδώ και πέρα, Τάσο, και όλα τα νεότερα και τι περιμένουμε. Ε, ο, χθες είπε η Ιωάννα Μάνδρο ότι κάποιες ε, από τις υποθέσεις εκείνων που ε, δεν αρχιοθετήθηκαν θα αρχιοθετούν τις επόμενες μέρες. Αυτό συμπίπτει χρονικά με την ε, ανανέωση μη της κυρίας Τουλουπάκη που πρέπει να γίνει μέχρι αύριο. Ε, πιθανά θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι από ό,τι μαθαίνω. Ένας μπορεί και δύο. Mm -hmm. ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την... Ε... Την εξέλιξη των στοιχείων, την έχουμε εξ... και νέα στοιχεία από προστατευόμενου και μη προστατευόμενου μάρτυρε. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν των στοιχείων, αυτά τα καινούργια στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα έρχονται κατά κάποιο τρόπο, παίζουν κορθιέ με στοιχεία που είχαν έρθει στη δημοσιότητα πέρσι με αφορμή την πρόθεση τη υπόθεση στη Βουλή. Mm -hmm. Θυμίζω ότι mm -hmm. πέρσι το Φεβρουάριο στάλθηκαν αυτά τα στοιχεία στη Βουλή. Εκεί λοιπόν, για μπορώ να σα πω ορισμένα παραδείγματα που έχω Κατανομαζόταν ε, μια εταιρεία η οποία έπαιξε ρόλο στην τιμολόγηση του φαρμάκου Γκυλένια. Είναι αυτό η πέτρα του σκανδάλου mm. σε, σε ό,τι αφορά τον Αντρέα Λοβέρδο. Αυτή η εταιρεία ξαφνικά διατηρείται στην. Ε... Δικογραφία, αλλά παράλληλα κατονομάζεται και μια άλλη εταιρεία η οποία δεν είχε κατονομαστεί πέρσι. Και το ερώτημα είναι: ο μάρτυρας που κατέθεσε πέρσι δεν θυμόταν αυτό που θυμήθηκε φέτο, ή ότι ο ίδιο μάρτυρα, η ο ιδιο μαρτυρα μάρτυρα στο κρασί. Άρα προκύπτουν από εκεί οι αντιφάσει. Επίση υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με, την, με το ποσό που υποτίθεται ότι εκτα, ε, ξεπλήθηκε mm -hmm. για να δοθεί. Το ποσό αυτό, έτσι όπως αθροίζεται από τα τιμολόγια που παρετείται στη δικογραφία, είναι 90.000 ευρώ. Αν αφαιρεθούν οι φόροι του ποσού αυτού, με ένα πολύ μικρότερο ποσό, πρέπει να αφαιρεθεί γύρω στο 30%, που υποτίθεται ότι με αυτό, αυτό το ποσό δόθηκε σε ενεργή υπουργό της κυβέρνησης. ο, μάρτυρας που το καταθέτει λέει ότι δεν το έχει ακούσει. Επίσης, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του κ. Λοβέρδου, με, την, με τον κύριο Φρουζή, που την αρνούνται και οι δύο, και ο κύριο Φρουζή πέρσι μου κύριος είχε πει Λοβέρδο, στην καθημερινή ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Λοβέρδο και ο κύριο Λοβέρδο mm -hmm. χθε είπε 20 ότι mm -hmm. δεν έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Φρουζή, είναι από τρίτου που έχουν ακούσει. Ένα μάρτυρα με το όνομά του που mm -hmm. εμφανίζεται τώρα, μερικέ μέρε πριν κλείσει η δικογραφία, λέει Μάλιστα. ότι το άκουσα από τρίτο πρόσωπο, που το άκουσα από άλλο πρόσωπο ότι είχε επικοινωνήσει ο κύριο Φρουζή με τον κύριο Λοβέρδο, ενώ σε ένα άλλο σημείο μία προστατευόμενη μάρτυρα λέει ότι άκουσε τον κύριο Φρουζή να ζητάει χρήματα για τον κύριο Λοβέρδο, λέγοντα ότι πρέπει να βρούμε λεφτά για τον κύριο Λοβέρδο, την ώρα που αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι τα έπαιρνε από κάποια διαφημιστική εταιρεία. Λοιπόν, μένει να δούμε, παρακολουθούμε ενδιαφέρον την υπόθεση και τα στοιχεία που προκύπτουν. Τάσο Τέλογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.